αναγνώσεις των λόγων του παντοδύναμου Θεού σχετικά με την επιδίωξη της αλήθειας. Πώς να επιδιώκει κανείς την αλήθεια? 12. Στις τελευταίες συναθρήσεις δεν συναναστραφήκαμε πάνω σε θέματα που αφορούν τον γάμο στα πλαίσια της εγκατάλειψης των προσωπικών επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών των ανθρώπων, έχουμε ουσιαστικά ολοκληρώσει τη συναναστροφή μας πάνω στα θέματα που αφορούν τον γάμο. Ήρθε τώρα η ώρα να συναναστραφούμε πάνω σε θέματα που αφορούν την οικογένεια. Ας δούμε πρώτα ποιες πτυχές της οικογένειας αφορούν τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Η έννοια της οικογένειας, λογικά, δεν είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Κάθε φορά που θίγεται αυτό το θέμα, τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό τους είναι η σύνθεση και τα μέλη μιας οικογένειας, καθώς και κάποια ζητήματα και πρόσωπα που αφορούν την οικογένεια. Πολλά τέτοια θέματα αφορούν την οικογένεια. Σχετίζονται οι εικόνες και οι σκέψεις που έχεις στο μυαλό σου, όσες κι αν είναι αυτές, με το θέμα της εγκατάλειψης των προσωπικών επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών των ανθρώπων, πάνω στο οποίο θα συναναστραφούμε σήμερα. Ούτε καν ξέρεις αν σχετίζονται πριν ξεκινήσουμε τη συναναστροφή μας. Προτού, λοιπόν, προχωρήσουμε στη συναναστροφή μας, μπορείτε να μου πείτε τι είναι για τους ανθρώπους η οικογένεια ή αν σας έρχεται στο μυαλό κάτι που πρέπει να εγκαταλείψετε όσον αφορά την οικογένεια. Έχουμε ήδη μιλήσει για διάφορες πτυχές που σχετίζονται με τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Έχετε προσδιορίσει τι περιλαμβάνει κάθε πτυχή του θέματος πάνω στο οποίο συναναστραφικάμε? Όποιες πτυχές και αν εμπλέκονται, αυτό που πρέπει να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο το ζήτημα, αλλά οι λανθασμένες ιδέες και απόψεις με τις οποίες το προσεγγίζουν, καθώς και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με αυτό. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι η ουσία του περιεχομένου της συναναστροφής μας σχετικά με αυτές τις πτυχές. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι ζητήματα που επηρεάζουν τους ανθρώπους κατά την επιδίωξη της αλήθειας ή πιο συγκεκριμένα εμποδίζουν τους ανθρώπους να επιδιώξουν την αλήθεια και να εισέλθουν σε αυτήν. Με άλλα λόγια, αν υπάρχουν αποκλίσεις ή προβλήματα στη γνώση σου για ένα θέμα, τότε θα υπάρχουν και αντίστοιχα προβλήματα στη στάση σου, στο πώς προσεγγίζεις ή χειρίζεσαι το θέμα αυτό. Και πάνω ακριβώς σε αυτά τα αντίστοιχα προβλήματα πρέπει να συναναστραφούμε. Γιατί πρέπει να συναναστραφούμε πάνω σε αυτά? Επειδή αυτά τα προβλήματα έχουν σημαντικό ή καταλυτικό αντίκτυπο στην επιδίωξη της αλήθειας από μέρους σου και στις σωστές, βασισμένες σε αρχές απόψεις σου για ένα θέμα. Φυσικά, επηρεάζουν επίσης το πόσο αγνή είναι η μέθοδος άσκησής σου σε αυτό το θέμα, καθώς και τις αρχές σου για τον χειρισμό του. Συναναστρεφόμαστε τώρα πάνω στο θέμα της οικογένειας, ακριβώς όπως συναναστραφήκαμε και πάνω στα θέματα των προσωπικών ενδιαφερόντων, των χόμπι και του γάμου, επειδή οι άνθρωποι
έχουν πολλές λανθασμένες ιδέες, απόψεις και στάσεις σχετικά με την οικογένεια ή επειδή η ίδια η οικογένεια ασκεί πολλές αρνητικές επιρροές στους ανθρώπους και είναι φυσικό αυτές οι αρνητικές επιρροές να τους οδηγήσουν να υιοθετήσουν λανθασμένες ιδέες και απόψεις. Αυτές οι λανθασμένες ιδέες και απόψεις θα επηρεάσουν το πώς επιδιώκεις την αλήθεια και θα σε οδηγήσουν σε ακρότητες. Με αποτέλεσμα, κάθε φορά που θα έρχεσαι αντιμέτωπος με οικογενειακά θέματα ή ζητήματα, να μην έχεις τις σωστές απόψεις ή το ορθό μονοπάτι για να προσεγγίσεις ή να αντιμετωπίσεις αυτά τα θέματα και ζητήματα ή για να λύσεις τα διάφορα προβλήματα που προκαλούν. Αυτή είναι η αρχή για τις συναναστροφές μας πάνω σε κάθε θέμα, αλλά και το κύριο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. Σχετικά λοιπόν με το θέμα της οικογένειας, μπορείτε να σκεφτείτε τι αρνητικές επιρροές σας ασκεί η οικογένεια και πώς εμποδίζει την επιδίωξή σας για την αλήθεια. Καθώς πιστεύεις και εκτελείς το καθήκον σου και ενώ επιδιώκεις την αλήθεια ή αναζητάς τις αλήθεια αρχές και κάνεις πράξη την αλήθεια, πώς επηρεάζει και εμποδίζει η οικογένεια τον τρόπο σκέψης σου, τις αρχές της συμπεριφοράς σου, τις αξίες σου και τις απόψεις σου για τη ζωή. Δηλαδή, εφόσον γεννήθηκες σε μια οικογένεια, ποιες επιρροές, ποιες λανθασμένες ιδέες και απόψεις, ποια εμπόδια και διαταράξεις φέρνει αυτή η οικογένεια στην καθημερινότητά σου ως πιστού, καθώς και στο πώς επιδιώκεις και γνωρίζεις την αλήθεια. Όπως και η συναναστροφή πάνω στο θέμα του γάμου ακολουθεί μία αρχή, το ίδιο κάνει και η συναναστροφή πάνω στο θέμα της οικογένειας. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις την έννοια της οικογένειας, ούτε επισήμως, ούτε όσον αφορά τον τρόπο σκέψης και τις απόψεις σου, ούτε φυσικά να εγκαταλείψεις την πραγματική, ηλική σου οικογένεια ή οποιοδήποτε μέλος της. Αντίθετα, πρέπει να εγκαταλείψεις τις αρνητικές επιρροές που ασκεί πάνω σου η ίδια η οικογένεια, καθώς και τα εμπόδια και τις διαταράξεις που προκαλεί στο πώς επιδιώκεις την αλήθεια. Για την ακρίβεια, μπορούμε να πούμε ότι η οικογένειά σου προκαλεί συγκεκριμένα μπλεξίματα και απτά προβλήματα που νιώθεις και βιώνεις καθώς επιδιώκεις την αλήθεια και εκτελείς το καθήκον σου και που σε περιορίζουν με αποτέλεσμα να μην μπορείς να απελευθερωθείς ούτε να εκτελέσεις αποτελεσματικά τα καθήκοντά σου και να επιδιώξεις την αλήθεια. Λόγω αυτών των μπλεξίματων και προβλημάτων δυσκολεύεσαι να απαλλαγείς από τους περιορισμούς και τις επιρροές που προκαλεί η λέξη οικογένεια ή οι άνθρωποι και οι υποθέσεις που περιλαμβάνει. Έτσι καταπιέζεσαι καθώς πιστεύεις και εκτελείς το καθήκον σου εξαιτίας της ύπαρξης της οικογένειας ή των αρνητικών επιρροών που ασκεί πάνω σου. Επίσης, αυτά τα μπλεξίματα και προβλήματα ταλαιπωρούν συχνά τη συνείδησή σου, κρατούν εχμάλωτα το σώμα και το νου σου, ενώ συχνά σε κάνουν να νιώθεις ότι αν εναντιονώσουν στις ιδέες και τις απόψεις που σου πέρασε η οικογένειά σου, τότε δεν θα είχες καθόλου ανθρώπινη φύση. Θα έχανες την ηθική σου και τα στοιχειώδη πρότυπα και αρχές της συμπεριφοράς σου.
στα οικογενειακά ζητήματα, ταλαντεύεσαι συχνά στη λεπτή γραμμή που χωρίζει την ηθική και την άσκηση της αλήθειας, αδυνατώντας να απελευθερωθείς και να απεγκλωβιστείς. Μπορείτε να σκεφτείτε κανένα συγκεκριμένο πρόβλημα που προκύπτει? Νιώθετε ποτέ στην καθημερινότητά σας κάτι από όσα ανέφερα μόλις τώρα? Η συναναστροφή του Θεού μου θύμισε ότι είχα κάποιες λανθασμένες απόψεις για την οικογένειά μου και έτσι δεν μπορούσα να κάνω πράξη την αλήθεια και ένιωθα ενοχές γι' αυτό. Παλιότερα, όταν είχα πρωτοτελειώσει τις σπουδές μου και ήθελα να αφοσιωθώ στην εκτέλεση του καθήκοντός μου, ήμουν διχασμένος. Πίστευα ότι, εφόσον όλο αυτό το διάστημα η οικογένειά μου με είχε μεγαλώσει και σπουδάσει, αφού είχα πλέον αποφοιτήσει, αν δεν έβγαζα χρήματα και δεν προσέφερα στην οικογένειά μου, δεν θα ήμουν σωστός γιος και δεν θα είχα ανθρώπινη φύση. Αυτό βάραινε πολύ τη συνείδησή μου. Πάλεψα μέσα μου μήνες ολόκληρους για αυτό το θέμα, μέχρι που τελικά βρήκα διέξοδο στα λόγια του Θεού και αποφάσισα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να εκτελέσω το καθήκον μου. Πιστεύω ότι αυτές οι λανθασμένες απόψεις για την οικογένεια όντως επηρεάζουν τους ανθρώπους. Να ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τέτοια αόρατα δεσμά βάζει η οικογένεια στους ανθρώπους, τέτοια προβλήματα προκαλούν τα αισθήματα, οι ιδέες ή οι απόψεις των ανθρώπων για την οικογένειά τους στη ζωή τους, τις επιδιώξεις και την πίστη τους. Αυτά τα προβλήματα προκαλούν σε κάποιον βαθμό πίεση και βάρος μέσα σου, τα οποία κατά καιρούς γεννούν βαθιά μέσα σου κάποια άσχημα συναισθήματα. Θέλει κανείς να προσθέσει κάτι άλλο? Θεωρώ ότι ως παιδί που έχει πλέον μεγαλώσει, θα πρέπει να δείχνω ευσέβεια στους γονείς μου και να φροντίζω τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους. Αλλά επειδή κάνω το καθήκον μου όλη μέρα, δεν μπορώ να φέρομαι σαν σωστό παιδί απέναντι στους γονείς μου, ούτε να κάνω κάποια πράγματα για αυτούς. Βλέποντάς τους να πασχίζουν ακόμα να βγάλουν τα προστοζή, νιώθω μέσα μου ότι τους χρωστάω κάτι. Όταν άρχισα να πιστεύω στον Θεό, αυτό παραλίγο να με κάνει να τον προδώσω. Ορίστε ακόμα μία αρνητική επίδραση της αφομοίωσης της κουλτούρας σχετικά με την οικογένεια στη σκέψη και τις ιδέες ενός ατόμου. Εσύ παραλίγο να προδώσεις τον Θεό, αλλά κάποιοι τον πρόδωσαν πραγματικά. Κάποιοι άνθρωποι, εξαιτίας των ισχυρών αντιλήψεών τους για την οικογένεια, δεν μπόρεσαν να την εγκαταλείψουν. Στο τέλος, επέλεξαν να συνεχίσουν να ζουν για χάρη της οικογένειάς τους και παραιτήθηκαν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όλοι έχουν οικογένεια, όλοι μεγαλώνουν σε μια ξεχωριστή οικογένεια και προέρχονται από ένα ξεχωριστό οικογενειακό περιβάλλον. Η οικογένεια είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους. Αυτό που σημαδεύει περισσότερο από όλα τη ζωή ενός ανθρώπου. Κάτι που πηγάζει από βαθιά μέσα του και δύσκολα το αφήνει και το εγκαταλείπει κανείς. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν και δυσκολεύονται να αφήσουν το πατρικό του σπίτι ή όλες τις συσκευές, τα σκεύη και τα αντικείμενα που έχει μέσα. Δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τα μέλη
που απαρτίζουν την οικογένεια ή την ατμόσφαιρα και τη στοργή που την κατακλίζουν. Στο μυαλό των ανθρώπων, αυτή είναι η έννοια της οικογένειας. Για παράδειγμα, σημαντικά μέλη στην έννοια της οικογένειας για τους ανθρώπους και επίσης σημαντικά στοιχεία κάθε οικογένειας αποτελούν τα πρεσβύτερα μέλη της, παππούδες και γονείς. Αυτοί που έχουν την ίδια ηλικία με σένα, αδέλφια και σύζυγος, και η νεότερη γενιά, τα δικά σου παιδιά. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους η οικογένεια? Σημαίνει συναισθηματική υποστήριξη και πνευματικό στήριγμα. Τι άλλο σημαίνει? Κάπου που μπορεί κανείς να βρει ζεστασιά, όπου μπορεί να ανοίξει την καρδιά του ή να είναι συγκαταβατικός και ιδιότροπος. Κάποιοι αποκαλούν την οικογένεια ασφαλές καταφύγιο, ένα μέρος όπου μπορεί κανείς να αντλήσει συναισθηματική υποστήριξη, το μέρος όπου αρχίζει η ζωή ενός ατόμου. Τι άλλο? Περιγράψτε το μου. Θεωρώ το πατρικό σπίτι ως ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να αναπτυχθούν, όπου τα μέλη της οικογένειας κρατούν συντροφιά και στηρίζονται το ένα στο άλλο. Πολύ ωραία. Τι άλλο? Παλιά πίστευα ότι η οικογένεια ήταν ένα φιλόξενο καταφύγιο. Όση αδικία κι αν έχω υποστεί στον κόσμο, κάθε φορά που γυρνάω σπίτι, μέσω της υποστήριξης και της κατανόησης της οικογένειάς μου, μπορώ να χαλαρώσω ψυχικά και πνευματικά με χίλιους δυο τρόπους. Οπότε, με αυτήν την έννοια, θεωρούσα την οικογένεια ως ασφαλές καταφύγιο. Δεν είναι το πατρικό σπίτι ένα μέρος γεμάτο άνεση και ζεστασιά? Στο μυαλό των ανθρώπων, η οικογένεια είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όταν κάποιος είναι ευτυχισμένος, θέλει να μοιραστεί τη χαρά του με την οικογένειά του. Όταν είναι στεναχωρημένος και λυπημένος, θέλει και τότε να εκμυστηρευτεί τα προβλήματά του στην οικογένειά του. Κάθε φορά που οι άνθρωποι νιώθουν χαρά, θυμό, λύπη και ευτυχία, έχουν την τάση να τα μοιράζονται με την οικογένειά τους χωρίς καμία απολύτως πίεση ή επιβάρυνση. Για κάθε άνθρωπο, η οικογένεια είναι κάτι ζεστό και όμορφο. Είναι ένα είδος πνευματικής υποστήριξης που οι άνθρωποι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν. Δεν αντέχουν χωρίς αυτό σε καμία στιγμή της ζωής τους. Το πατρικό σπίτι είναι ένα μέρος που προσφέρει τεράστια υποστήριξη στο μυαλό, στο σώμα και στο πνεύμα τους. Άρα, η οικογένεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής κάθε ανθρώπου. Μα πώς επηρεάζει αρνητικά αυτό το τόσο σημαντικό μέρος για την ύπαρξη και τη ζωή των ανθρώπων, την επιδίωξή τους για την αλήθεια? Πρώτα απ' όλα, είναι βέβαιο ότι όσο σημαντική κι αν είναι η οικογένεια για την ύπαρξη και τη ζωή των ανθρώπων, όποιον ρόλο κι αν παίζει και όποια λειτουργία κι αν εξυπηρετεί στην ύπαρξη και τη ζωή τους, εξακολουθεί να δημιουργεί κάποια προβλήματα, και μικρά και μεγάλα, στο μονοπάτι τους προς την επιδίωξη της αλήθειας. Ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία τους προς την επιδίωξη της αλήθειας, δημιουργεί και κάθε λογής αναστάτωση και προβλήματα που είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς. Δηλαδή,
καθώς οι άνθρωποι επιδιώκουν και κάνουν πράξη την αλήθεια. Τα διάφορα ψυχολογικά και ιδεολογικά προβλήματα που προκαλεί η οικογένεια, καθώς και εκείνα τα προβλήματα που σχετίζονται με πιο τυπικές πτυχές, τους βάζουν σε μεγάλους μπελάδες. Τι ακριβώς συνεπάγονται λοιπόν αυτά τα προβλήματα? Φυσικά, καθώς επιδιώκουν την αλήθεια, οι άνθρωποι έχουν ήδη βιώσει αυτά τα προβλήματα σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας. Απλώς δεν τα έχουν εξετάσει και μελετήσει προσεκτικά, ώστε να διαπιστώσουν τα εγγενή ζητήματα που προκύπτουν. Επιπλέον, δεν έχουν αναγνωρίσει την ουσία αυτών των προβλημάτων. Πόσο μάλλον τις αλήθεια αρχές που πρέπει να κατανοήσουν και να τηρήσουν οι άνθρωποι. Ας συναναστραφούμε λοιπόν σήμερα πάνω στο θέμα της οικογένειας και στα προβλήματα και στα εμπόδια που θέτει αυτή στον δρόμο της επιδίωξης της αλήθειας, καθώς και στο ποιες επιδιώξεις, ιδανικά και επιθυμίες θα πρέπει να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι σχετικά με την οικογένεια. Πρόκειται για ένα πέρα για πέρα υπαρκτό πρόβλημα. Αν και η οικογένεια είναι μεγάλο θέμα, δεν πάβει να εγείρει συγκεκριμένα προβλήματα. Σήμερα θα συναναστραφούμε πάνω στο πρόβλημα της αρνητικής επιρροής, της παρέμβασης και της παρεμπόδισης που υφίστανται από την οικογένειά τους οι άνθρωποι που βρίσκονται στο μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας. Ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να εγκαταλείψει κανείς σε σχέση με την οικογένεια? Η ταυτότητα που κληρονομεί από την οικογένειά του. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ας μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη σημασία του θέματος αυτού. Ο καθένας προέρχεται από μία ξεχωριστή οικογένεια, με ξεχωριστό υπόβαθρο και περιβάλλον διαβίωσης, με ξεχωριστή ποιότητα ζωής και συγκεκριμένο τρόπο ζωής και συνήθειες. Κάθε άτομο κληρονομεί μία ξεχωριστή ταυτότητα από το οικογενειακό του περιβάλλον και το υπόβαθρό του. Αυτή η ξεχωριστή ταυτότητα δεν αντιπροσωπεύει μόνο την ιδιαίτερη αξία του κάθε ατόμου ανάμεσα στους άλλους και μέσα στην κοινωνία, αλλά είναι και ένα ξεχωριστό σύμβολο και δείκτης. Τι σηματοδοτεί αυτός ο δείκτης? Το αν κάποιος θεωρείται διακεκριμένος ή ταπεινός στην ομάδα στην οποία ανήκει. Αυτή η ξεχωριστή ταυτότητα καθορίζει τη θέση του μέσα στην κοινωνία και μεταξύ των άλλων ανθρώπων. Και η θέση αυτή κληροδοτείται από την οικογένειά του. Επομένως, το οικογενειακό σου υπόβαθρο και η οικογένειά σου έχουν μεγάλη σημασία, διότι επηρεάζουν την ταυτότητα και τη θέση σου ανάμεσα στους άλλους και μέσα στην κοινωνία. Άρα, η ταυτότητα και η θέση σου καθορίζουν αν έχεις διακεκριμένη ή ταπεινή κοινωνική θέση, αν οι άλλοι σε σέβονται, σε εκτιμούν και σε θαυμάζουν, ή αν σε περιφρονούν, κάνουν διακρίσεις σε βάρος σου και σε ποδοπατούν. Ακριβώς επειδή η ταυτότητα που κληρονομεί καθένας από την οικογένειά του επηρεάζει την κατάσταση και το μέλλον του στην κοινωνία, αυτή η κληροδοτούμενη ταυτότητα είναι πολύ σημαντική για τον καθένα. Ακριβώς επειδή επηρεάζει το κύρος, τη θέση και την αξία σου στην κοινωνία,
καθώς και το αν θα λάβεις τιμές ή θα ταπεινωθείς σε αυτήν τη ζωή. Δίνεις κι εσύ ο ίδιος μεγάλη σημασία στο οικογενειακό σου υπόβαθρο και στην ταυτότητα που κληρονομείς από την οικογένειά σου. Καθώς το θέμα αυτό έχει συγκλονιστική επίδραση πάνω σου, αποτελεί για σένα κάτι το πολύ σημαντικό και σπουδαίο στην πορεία της ύπαρξής σου. Καθώς είναι ένα τόσο σημαντικό και σπουδαίο ζήτημα, κατέχει κέρια θέση μέσα στην ψυχή σου και του αποδίδεις μεγάλη σημασία. Δεν δίνεις τόσο μεγάλη σημασία μόνο στην ταυτότητα που κληρονομείς εσύ ο ίδιος από την οικογένειά σου, αλλά βλέπεις από την ίδια οπτική, με το ίδιο μάτι και με τον ίδιο τρόπο και την ταυτότητα οποιουδήποτε ξέρεις και δεν ξέρεις, και με αυτήν την οπτική αξιολογείς την ταυτότητα όλων εκείνων με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή. Σύμφωνα με την ταυτότητά τους, κρίνεις τον χαρακτήρα τους και αποφασίζεις πώς να τους προσεγγίσεις και να αλληλεπιδράσεις μαζί τους. Είτε θα αλληλεπιδράσεις μαζί τους με φιλικούς και ισότιμους όρους, είτε θα είσαι δουλοπρεπής απέναντί τους και θα ακολουθείς κάθε τους λέξη, είτε ίσα-ίσα θα αλληλεπιδράς μαζί τους κοιτάζοντάς τους περιφρονητικά και μεροληπτικά, είτε μπορεί ακόμη και να επικοινωνείς και να αλληλεπιδράς μαζί τους απάνθρωπα και με άνισους όρους. Το πώς βλέπει κανείς τους άλλους και αντιμετωπίζει τα πράγματα, το καθορίζει σε μεγάλο βαθμό η ταυτότητα που αποκτά από την οικογένειά του. Το υπόβαθρο και η θέση της οικογένειάς σου καθορίζουν την κοινωνική θέση σου, και η κοινωνική θέση που έχεις καθορίζει τους τρόπους και τις αρχές με τις οποίες βλέπεις και αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους και τα πράγματα. Επομένως, η στάση κάθε ανθρώπου και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ταυτότητα που κληρονόμησε από την οικογένειά του. Γιατί λέω «σε μεγάλο βαθμό»? Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις για τις οποίες δεν θα μιλήσουμε. Για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων, η κατάσταση είναι αυτή που μόλις περιέγραψα. Όλοι επηρεάζονται από την ταυτότητα και την κοινωνική θέση που αποκτούν από την οικογένειά τους. Επίσης, όλοι έχουν την τάση να βλέπουν και να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους και τα πράγματα σύμφωνα με αυτήν την ταυτότητα και την κοινωνική θέση. Είναι άκρος φυσιολογικό αυτά. Επειδή ακριβώς πρόκειται για κάτι το αναπόφευκτο και για μία οπτική της ύπαρξης που προκύπτει με φυσικό τρόπο από την οικογένεια, η οπτική ενός ατόμου για την ύπαρξη και τον τρόπο ζωής εξαρτάται από την ταυτότητα που κληρονομεί από την οικογένειά του. Η ταυτότητα που κληρονομεί κάποιος από την οικογένειά του καθορίζει τους τρόπους και τις αρχές με τα οποία βλέπει και αντιμετωπίζει τους ανθρώπους και τα πράγματα, καθώς και τη στάση του όταν κάνει επιλογές και λαμβάνει αποφάσεις στο πλαίσιο του πώς βλέπει και αντιμετωπίζει τους ανθρώπους και τα πράγματα. Αυτό δημιουργεί αναπόφευκτα στους ανθρώπους ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι ιδέες και οι απόψεις τους στο πώς βλέπουν και αντιμετωπίζουν τους άλλους ανθρώπους και τα πράγματα επηρεάζονται αφενός αναπόφευκτα από την οικογένειά τους
και αφετέρου από την ταυτότητα που κληρονομεί καθένας από την οικογένειά του, από αυτήν την επιρροή είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουν οι άνθρωποι. Επομένως, οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμπεριφέρονται σωστά, λογικά και δίκαια στον εαυτό τους ή να συμπεριφέρονται δίκαια στους άλλους. Ούτε μπορούν να συμπεριφέρονται στους ανθρώπους και στα πάντα με τρόπο που να συνάδει με τις αλήθεια αρχές που διδάσκει ο Θεός. Αντίθετα, αντιμετωπίζουν τα ζητήματα, εφαρμόζουν τις αρχές και κάνουν επιλογές με κάποια ευελιξία, ανάλογα με τις διαφορές μεταξύ της δικής τους ταυτότητας και εκείνης των άλλων. Δεδομένου ότι η θέση της οικογένειάς τους επηρεάζει το πώς βλέπουν και αντιμετωπίζουν τα πράγματα στην κοινωνία και μεταξύ των άλλων ανθρώπων, οι τρόποι που επιλέγουν έρχονται εννοείται σε αντίθεση με τις αρχές και τους τρόπους αντιμετώπισης των πραγμάτων που έχει κοινοποιήσει στους ανθρώπους ο Θεός. Για να είμαστε πιο ακριβείς, αντιτίθενται σίγουρα στις αρχές και στους τρόπους που έχει διδάξει ο Θεός, έρχονται σε σύγκρουση με αυτά και τα παραβιάζουν. Αν οι τρόποι που ακολουθούν οι άνθρωποι βασίζονται στην ταυτότητα και την κοινωνική θέση που κληρονομούν από την οικογένειά τους, τότε αναπόφευκτα θα υιοθετήσουν ξεχωριστούς ή ιδιαίτερους τρόπους και αρχές για να ενεργούν, λόγω της δικής τους ξεχωριστής και ιδιαίτερης ταυτότητας ή εκείνης των άλλων. Οι αρχές που υιοθετούν δεν είναι η αλήθεια, ούτε είναι σύμφωνες με την αλήθεια. Όχι μόνο παραβιάζουν την ανθρώπινη φύση, τη συνείδηση και τη λογική, αλλά ακόμη πιο σοβαρό είναι το ότι παραβιάζουν και την αλήθεια, καθώς καθορίζουν τι να αποδέχεται ή να απορρίπτει ο καθένας με βάση τις προτιμήσεις και τα συμφέροντά του, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι προβάλλουν απαιτήσεις ο ένας από τον άλλον. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι βλέπουν και αντιμετωπίζουν τα πράγματα με βάση αρχές που είναι άδικες και δεν συνάδουν με την αλήθεια και βασίζονται εξ ολοκλήρου στις συναισθηματικές τους ανάγκες και στην ανάγκη τους για κέρδος. Είτε κληρονόμησες από την οικογένειά σου μία διακεκριμένη ταυτότητα, είτε μία ταπεινή, η ταυτότητα αυτή έχει θέση στην καρδιά σου και μάλιστα για ορισμένους ανθρώπους έχει πολύ σημαντική θέση. Έτσι, αν θέλεις να επιδιώξεις την αλήθεια, αυτή η ταυτότητα αναπόφευκτα θα επηρεάσει και θα παρεμποδίσει την επιδίωξή σου. Δηλαδή, καθώς επιδιώκεις την αλήθεια, αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσεις ζητήματα όπως το πώς να συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους και πώς να αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Όσον αφορά αυτά τα θέματα και τα τόσο σημαντικά ζητήματα, αναπόφευκτα η ταυτότητα που κληρονόμησες από την οικογένειά σου θα επηρεάζει την οπτική ή την άποψη που θα υιοθετήσεις για το πώς βλέπεις τους ανθρώπους και τα πράγματα και δεν μπορείς παρά να βλέπεις τους ανθρώπους και να αντιμετωπίζεις τα πράγματα με τρόπο πολύ πρωτόγονο ή βασισμένο στην κοινωνικοποίηση. Είτε η ταυτότητα που αποκτάς από την οικογένειά σου σε κάνει να θεωρείς τη θέση σου στην κοινωνία διακεκριμένη είτε ταπεινή. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η ταυτότητα θα έχει αντίκτυπο στο πώς επιδιώκεις την αλήθεια, στην ορθή οπτική σου για τη ζωή και στο ορθό μονοπάτι
της επιδίωξης της αλήθειας. Για την ακρίβεια, θα έχει αντίκτυπο στις αρχές με τις οποίες αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Καταλαβαίνεις? Κάθε οικογένεια φέρνει στους ανθρώπους διαφορετική ταυτότητα και κοινωνική θέση. Οι άνθρωποι απολαμβάνουν και χαίρονται την καλή κοινωνική τους θέση και τη διακεκριμένη τους ταυτότητα, ενώ όσοι κληρονομούν την ταυτότητά τους από μία ταπεινή και κατώτερη οικογένεια, έχουν αίσθημα κατωτερότητας και ντροπής απέναντι στους άλλους, καθώς και το αίσθημα ότι δεν τους παίρνουν στα σοβαρά ή δεν την χάνουν ιδιαίτερης εκτίμησης. Οι άνθρωποι αυτοί συχνά υφίστανται και διακρίσεις και έτσι νιώθουν πόνο μέσα τους και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Για παράδειγμα, κάποιοι μπορεί να έχουν γονείς μικροκαλλιεργητές που καλλιεργούν τη γη και πολλούν λαχανικά. Άλλων οι γονείς μπορεί να είναι έμποροι που έχουν μία μικρή επιχείρηση, όπως έναν πάγκο στον δρόμο, ή να είναι πλανόδιοι πολιτές. Κάποιον άλλον, οι γονείς μπορεί να εργάζονται στη βιοτεχνία, κατασκευάζοντας και επισκευάζοντας ρούχα, ή να βγάζουν τα προστοζήν και να συντηρούν ολόκληρη την οικογένειά τους, κάνοντας χειροτεχνίες. Κάποιον άλλον, οι γονείς μπορεί να εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών ως καθαρίστριες ή νταντάδες. Άλλοι γονείς μπορεί να εργάζονται σε μεταφορικές. Ορισμένοι μπορεί να είναι μασέρ, αισθητικοί ή κουρείς. Και άλλοι πάλι να επισκευάζουν πράγματα για τους ανθρώπους, όπως παπούτσια, ποδήλατα, γυαλιά και άλλα παρόμοια. Κάποιοι γονείς μπορεί να έχουν πιο προχωρημένες δεξιότητες στη χειροτεχνία και να επισκευάζουν κοσμήματα ή ρολόγια, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν ακόμη χαμηλότερη κοινωνική θέση και για να συντηρήσουν τα παιδιά τους και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, να μαζεύουν και να πουλάνε σκουπίδια. Όλοι αυτοί οι γονείς έχουν σχετικά χαμηλή θέση στην κοινωνία βάσει επαγγέλματος και προφανώς ως συνέπεια η κοινωνική θέση όλων των μελών της οικογένειάς τους θα είναι και αυτή χαμηλή. Έτσι, στα μάτια του κόσμου, όσοι προέρχονται από αυτές τις οικογένειες έχουν ταπεινή θέση και ταυτότητα. Ακριβώς επειδή η κοινωνία αντιμετωπίζει την ταυτότητα και εκτιμά την αξία ενός ατόμου με αυτόν τον τρόπο, αν οι γονείς σου είναι μικροκαλλιεργητές και κάποιος σε ρωτήσει «Τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου? Πώς είναι η οικογένειά σου?» Θα απαντήσεις «Οι γονείς μου είναι σαν... Τι να σου εξηγώ τώρα?» Και δεν θα τολμήσεις να πεις τι δουλειά κάνουν, γιατί ντρέπεσαι πολύ. Σε συναντήσεις με συμμαθητές και φίλους ή σε εξόδους για φαγητό, οι άνθρωποι συστήνονται και μιλάνε για το καλό οικογενειακό τους υπόβαθρο ή την υψηλή κοινωνική τους θέση. Αν όμως κατάγεσαι από οικογένεια μικροκαλλιεργητών, μικροπολιτών ή πλανόδιων πολιτών, δεν θέλεις να το πεις και ντρέπεσαι. Υπάρχει ένα δημοφιλές ρητό στην κοινωνία που λέει «Μη ρωτάς έναν ήρωα για την καταγωγή του». Αυτό το ρητό έχει μία πολύ ευγενή χρειά και σε όσους έχουν χαμηλή κοινωνική θέση προσφέρει μια δόση ελπίδας και μια αχτίδα φωτός, ένα ίχνος παρηγοριάς. Γιατί όμως είναι δημοφιλή στην κοινωνία μία τέτοια φράση?
Μήπως επειδή οι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία δίνουν υπερβολική σημασία στην ταυτότητα, την αξία και την κοινωνική θέση τους. Όσοι προέρχονται από ταπεινό υπόβαθρο δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Οπότε, με αυτό το ρητό παρηγορούν τον εαυτό τους, ενώ καθησυχάζουν και τους άλλους, πιστεύοντας ότι αν και έχουν ταπεινή θέση και ταυτότητα, έχουν ανώτερη νοητική κατάσταση και αυτό είναι κάτι που δεν μαθαίνεται. Όσο ταπεινή ταυτότητα κι αν έχεις, αν έχεις ανώτερη νοητική κατάσταση, αυτό αποδεικνύει ότι είσαι έντιμος, ακόμη πιο έντιμος και από εκείνους που διαθέτουν διακεκριμένη ταυτότητα και θέση. Ποιο ζήτημα υπογραμμίζεται εδώ? Όσο περισσότερο λένε οι άνθρωποι, μη ρωτάς έναν ήρωα για την καταγωγή του, τόσο περισσότερο αποδεικνύεται ότι νοιάζονται για την ταυτότητα και την κοινωνική θέση τους. Ειδικά όταν κάποιος έχει πολύ ταπεινή και χαμηλή ταυτότητα και κοινωνική θέση, χρησιμοποιεί αυτό το ρητό για να παρηγορηθεί και να αναπληρώσει το κενό και τη δυσαρέσκεια που νιώθει μέσα του. Κάποιων ανθρώπων οι γονείς είναι σε χειρότερη μοίρα ακόμη και από τους μικροπολιτές και τους πλανόδιους πολιτές, τους μικροκαλλιεργητές και τους τεχνίτες ή από τους γονείς που κάνουν οποιαδήποτε από αυτές τις ασήμαντες, ταπεινές και κυρίως χαμηλού εισοδήματος δουλειές. Οπότε, η ταυτότητα και η κοινωνική θέση που κληρονομούν αυτοί οι άνθρωποι από τους γονείς τους είναι ακόμη πιο ταπεινοί. Για παράδειγμα, οι γονείς κάποιων ανθρώπων έχουν αρκετά κακό όνομα στην κοινωνία. Κάνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνουν και δεν έχουν ένα επάγγελμα κοινωνικά αποδεκτό ή ένα σταθερό εισόδημα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Ορισμένοι γονείς παίζουν συχνά τυχερά παιχνίδια και χάνουν συνέχεια χρήματα. Στο τέλος, η οικογένεια μένει άφραγγη και δεν μπορεί να καλύψει τα καθημερινά της έξοδα. Τα παιδιά που γεννιούνται σε μία τέτοια οικογένεια φοράνε άθλια ρούχα, πεινάνε και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Κάθε φορά που το σχολείο διοργανώνει συναντήσεις γονέων και δασκάλων, οι γονείς τους δεν εμφανίζονται ποτέ και οι δάσκαλοι ξέρουν ότι έχουν πάει να τζογάρουν. Είναι αυτονόητο τι είδους ταυτότητα και θέση έχουν αυτά τα παιδιά στα μάτια των δασκάλων και μεταξύ των συμμαθητών τους. Είναι βέβαιο ότι τα παιδιά που γεννιούνται σε τέτοιες οικογένειες δεν μπορούν να σταθούν ανάμεσα στους άλλους με το κεφάλι τους ψηλά. Ακόμη κι αν διαβάσουν πολύ και δουλέψουν σκληρά, ακόμη κι αν έχουν πείσμα και ξεχωρίζουν από το πλήθος, η ταυτότητα που έχουν κληρονομήσει από την οικογένεια έχει ήδη καθορίσει το πώς βλέπουν οι άλλοι τη θέση και την αξία τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε μεγάλη κατάθλιψη και πόνο. Από πού προέρχονται αυτός ο πόνος και η κατάθλιψη? Από το σχολείο, από τους δασκάλους, από την κοινωνία και κυρίως από τις λανθασμένες απόψεις της ανθρωπότητας απέναντι στην αντιμετώπιση των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι γονείς δεν έχουν ιδιαίτερα κακό όνομα στην κοινωνία, αλλά έχουν κάνει κάποια δυσάρεστα πράγματα. Ας δούμε για παράδειγμα την περίπτωση γονέων
που έχουν φυλακιστεί και καταδικαστεί για υπεξαίρεση και δωροδοκία ή επειδή έκαναν παρανομίες και παραβίασαν τον νόμο ή επιδόθηκαν σε κερδοσκοπία και εσχροκέρδεια. Ως αποτέλεσμα, προκαλούν αρνητικές και δυσμενείς συνέπειες στην οικογένειά τους, φέρνοντας τα μέλη της την ίδια ατίμωση. Έτσι, αν κάποιος ανήκει σε μια τέτοια οικογένεια, αυτό έχει ουσιαστικά μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ταυτότητά του. Όχι μόνο έχει ταπεινή ταυτότητα και κοινωνική θέση, αλλά και άλλοι τον περιφρονούν και τον χαρακτηρίζουν ακόμη και ως καταχραστή και μέλος οικογένειας κλεφτών. Μόλις ένα άτομο χαρακτηριστεί με όρους σαν και αυτούς, αυτό θα έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ταυτότητα και την κοινωνική θέση του και θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τη δυσχερή θέση του στην κοινωνία, με αποτέλεσμα να αδυνατεί ακόμη περισσότερο να κρατήσει ψηλά το κεφάλι του. Όσο σκληρά και αν προσπαθήσεις και όσο φιλικός κι αν είσαι, δεν μπορείς να αλλάξεις την ταυτότητα και την κοινωνική θέση σου. Φυσικά, τέτοιες συνέπειες επιφέρει και η οικογένεια στην ταυτότητα ενός ατόμου. Έπειτα, υπάρχουν οικογενειακές δομές που είναι σχετικά περίπλοκες. Για παράδειγμα, κάποιοι δεν έχουν βιολογική μητέρα και έχουν μόνο μητριά, η οποία δεν είναι πολύ ευγενική ούτε στοργική απέναντί τους και καθώς μεγάλωναν, δεν τους έδωσε πολύ φροντίδα ή μητρική αγάπη. Έτσι για αυτούς, το γεγονός ότι ανήκουν σε μια τέτοια οικογένεια τους δίνει ουσιαστικά μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Θεωρούνται ανεπιθύμητοι. Στο πλαίσιο αυτής της ιδιαίτερης ταυτότητας, η καρδιά τους σκοτεινιάζει όλο και περισσότερο και θεωρούν τη θέση τους ανάμεσα στους άλλους κατώτερη από οποιοδήποτε άλλου. Δεν νιώθουν καθόλου ευτυχία. Δεν έχουν καμία αίσθηση ύπαρξης. Πόσο μάλλον έναν σκοπό για να ζήσουν. Νιώθουν ιδιαίτερα κατώτεροι και άτυχοι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που η οικογενειακή τους δομή είναι περίπλοκη επειδή η μητέρα τους, λόγω κάποιων ιδιαίτερων περιστάσεων, έκανε διαδοχικούς γάμους. Οπότε έχουν πολλούς πατριούς και δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός τους πατέρας. Είναι αυτονόητο τι ταυτότητα θα αποκτούσε ένα άτομο που ανήκει σε μια τέτοια οικογένεια. Θα είχε χαμηλή κοινωνική θέση στα μάτια των άλλων και κατά καιρούς κάποιοι άνθρωποι θα τον ταπείνωναν, θα τον συκοφαντούσαν και θα τον προκαλούσαν χρησιμοποιώντας αυτά τα προβλήματα ή κάποιες απόψεις σχετικά με την οικογένεια. Αυτό όχι μόνο θα υποβάθμιζε την ταυτότητα και τη θέση του ατόμου στην κοινωνία, αλλά θα του έφερνε και ντροπή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κοιτάξει τους άλλους στα μάτια. Συνοψίζοντας, η ιδιαίτερη ταυτότητα και κοινωνική θέση που κληρονομούν οι άνθρωποι που ανήκουν σε μια ιδιαίτερη οικογένεια όπως αυτές που ανέφερα, ή η κοινή συνηθισμένη ταυτότητα και κοινωνική θέση που κληρονομούν οι άνθρωποι αν ανήκουν σε μια κοινή συνηθισμένη οικογένεια, είναι σαν ένας αμυδρός πόνος βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Είναι ταυτόχρονα δεσμός και βάρος, αλλά οι άνθρωποι δεν αντέχουν να το αποτινάξουν και δεν θέλουν να το αφήσουν πίσω τους. Αυτό γιατί για κάθε άνθρωπο
Το πατρικό σπίτι είναι το μέρος όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και είναι επίσης ένα μέρος γεμάτο στήριξη. Για εκείνους που η οικογένειά τους τους φορτώνει με μια ταπεινή και χαμηλή κοινωνική θέση και ταυτότητα, η οικογένεια είναι ταυτόχρονα και καλή και κακή, διότι ψυχολογικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την οικογένεια. Αλλά όσον αφορά τις πραγματικές και αντικειμενικές τους ανάγκες, η οικογένεια τους έχει φέρει μεγάλη ντροπή, μην αφήνοντάς τους να αποκτήσουν τον σεβασμό και την κατανόηση που τους αξίζει μεταξύ των άλλων ανθρώπων και μέσα στην κοινωνία. Έτσι, για αυτήν την ομάδα ανθρώπων, το πατρικό σπίτι είναι ένα μέρος που αγαπούν και μισούν ταυτόχρονα. Μια τέτοια οικογένεια δεν θεωρείται αξιόλογη και δεν εκτιμάται ιδιαίτερα από κανέναν στην κοινωνία, αλλά γίνεται αντίθετα αντικείμενο διακρίσεων και περιφρόνησης από τους άλλους. Ακριβώς εξαιτίας αυτού, οι άνθρωποι που γεννιούνται σε μια τέτοια οικογένεια κληρονομούν επίσης την ίδια ταυτότητα, θέση και αξία. Η ντροπή που νιώθουν επειδή ανήκουν σε αυτήν την οικογένεια επηρεάζει συχνά τα βαθύτερα συναισθήματά τους, τις απόψεις τους για τα πράγματα, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Αυτό αναπόφευκτα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το πώς επιδιώκουν την αλήθεια, αλλά και το πώς κάνουν πράξη την αλήθεια όσο την επιδιώκουν. Και ακριβώς επειδή αυτά τα πράγματα μπορούν να επηρεάσουν το πώς επιδιώκουν και το πώς κάνουν πράξη την αλήθεια οι άνθρωποι, θα πρέπει να εγκαταλείψεις την ταυτότητα που κληρονόμησες από την οικογένεια σου, όποια κι αν είναι αυτή.